Είναι ίσως το σήμα κατά τεθέν της κάθε χώρας, περιτριγυρισμένη από ιστορικά κτίρια, αξιοθέατα, ξεχωριστούς προορισμούς που έλκουν τον κάθε επισκέπτη. Ο λόγος για την πρωτεύουσα του κάθε κράτους, την πόλη που πάντοτε θα ξεχωρίζει από όλες τις άλλες. Μία από τις 27 πρωτεύουσες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η Λευκωσία. Η πόλη που την τελευταία δεκαετία άλλαξε εντελώς όψη και μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη και λειτουργική πρωτεύουσα όπως της αξίζει. Αυτό με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Ταμείων Κοινωνικής και Πολιτικής Συνοχής. Μπορείτε να καθίσετε να απολαύσετε τον καφέ σας σε μια από τις νέες καφετέρειες και είναι αρκετές. Να το μεσημεριανό, αν θα επισκεφτείτε μεσημέρι σε έναν από τα νέα εστιατόρια, να ψωνίσετε κάποια όμορφα προϊόντα από τα καταστήματα που υπάρχουν. Θεωρώ μπορείτε να περάσετε ολόκληρη σας την μέρα και μην ξεχνάτε ότι 5 βήματα από εδώ είναι η νέα πλατεία Ελευθερίας. Οι βασικές καινοτομίες έγιναν σε κεντρικές αρτηρίες, κυρίως στο εμπορικό κέντρο Μακαρίου, στα Σικράτους και Παρόδων. Όπως γνωρίζουμε όλοι, εδώ και δεκαετίες η οριζόντια, άναρχη αν θέλετε, εξάπλωση της πόλης, οδήγησε στον μαρασμό του εμπορικού κέντρου. Πριν περίπου 10 χρόνια πήραμε την απόφαση, μετά από αιτήματα των κατοίκων και των καταστηματαρχών και των εργαζομένων στο εμπορικό κέντρο, ότι θα έπρεπε αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Και για να αλλάξει, θεωρήσαμε ότι η αλλαγή θα έπρεπε να ήταν ριζική, με ρηξικέλευτες λύσεις. Αυτόν προχωρήσαμε και υλοποιήσαμε. Σχεδιάσαμε ένα νέο εμπορικό κέντρο και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κονδυλίων που παρέχει, προχωρήσαμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός άλλαξε παντελώς και ριζικά την όψη και την λειτουργία, αν θέλετε, του εμπορικού αστικού κέντρου της πόλης μας. Καταρχήν έγινε πολύ πιο προσβάσιμο για πεζούς και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, διότι όλα τα πεζοδρόμια έχουν γίνει ισοεπίπεδα. Παλαιότερα μπορεί να θυμάστε ότι μεταξύ ιδιωτικών περιουσιών μπορεί να υπήρχε διαφορά στα πεζοδρόμια, στο ύψος των πεζοδρομίων. Και επίσης μεταξύ του δημόσιου πεζοδρομίου και του ιδιωτικού μπορεί να υπήρχε μία μικρή υψομετρική διαφορά. Φανταστείτε να έπρεπε να διακινηθείτε με τροχοκάθισμα. Ήταν άθλος και πραγματικά μεγάλο βάσανο για συμπολίτες μας να διακινηθούν στον πιο κύριο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας. Αυτό πλέον έπαυσε να υφίσταται, διότι κατασκευάστηκαν όλα τα πεζοδρόμια ισοεπίπεδα. Φυτεύτηκαν πέραν των 700 νέων δέντρων και φυτέψαμε, όπως μπορεί να δει οποιοδήποτε, δεντροστοιχίες σε ευθεία για να μπορούμε, όταν μεγαλώσουν φυσικά ακόμη λίγο τα δέντρα μας, να περπατούμε υπό σκιά. Άρα εμπλουτίσαμε το πράσινο, αισθητικά αναβαθμίζεται η οδός, διότι τι πιο όμορφο είναι ένας δρόμος με γεμάτος δέντρα, αλλά και λειτουργικά, διότι θα μπορούμε να περπατούμε υπό σκιά. Πίσω μας μπορούμε να δούμε έναν από τα πολλά υδάτινα στοιχεία που προσθέτουν στο χώρο. Με χαρά βλέπουμε ότι λειτουργούν νέα καταστήματα, νέες επιχειρήσεις από την ημέρα που δόθηκε στην κυκλοφορία ή από την ημέρα που ολοκληρώθηκε το έργο. Και ευχόμαστε αυτό να συνεχίσει. Γνωρίζουμε ότι θα λειτουργήσουν και νέες επιχειρήσεις σύντομα και κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι παρατηρείται ιδιαίτερα τα Σαββατοκυριακά αυξημένη κίνηση πεζών και επισκεπτών στην Μακαρίου και στις Τασικράτους. Με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Λευκωσία αναδιαμορφώθηκε. Εμείς σήμερα σας παρουσιάζουμε τη νέα εικόνα μετά το lifting. Το έργο αφορά την ολοκληρωμένη ανάπλαση του υπαίθριου αστικού χώρου μεταξύ των προσώψεων των κτιρίων του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου στα Σικράτους Ευαγόρου και τη μετατροπή του σε χώρο προσβάσιμο, ελκυστικό, ευχάριστο και φιλικό. Σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, όπου να ενθαρρύνονται κοινωνικές, εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Βεβαίως, την καλή πρόθεση του Δημαρχείου Λευκωσίας συνόδευε αδιαμφισβήτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στάθηκε η βασική πηγή χρηματοδότησης και αρρωγός στην αναδιαμόρφωση της πρωτεύουσας. Λοιπόν,
κύριε Δήμαρχε, θέλω να σταθούμε στη συμβολή και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ήταν καταλυτικός για την αποπεράτωση όλων αυτών των έργων που έγιναν, αλλά και όλων αυτών που θα συνεχίσουν να γίνονται στο εμπορικό τρίγωνο και όχι μόνο. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καταλυτικός μόνο στην αποπεράτωση. Θεωρώ ότι ήταν καταλυτικός και στη σύλληψη της ιδέας και σχεδιασμού. Τι εννοώ? Ναι, φυσικά, εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός των κονδυλίων, της χρηματοδότησης. Αυτό είναι αυτονόητο. Εγώ θεωρώ πιο σημαντικός ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έθεσε τους συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης κινητικότητας, τους οποίους εμείς αποδεχτήκαμε και με την βοήθεια τους υλοποιήσαμε. Το έργο κόστησε πέραν των 28 εκατομμυρίων ευρώ, άρα αντιλαμβάνεστε, μιλούμε για πολύ σημαντική συνεισφορά. Τα αυτοκίνητα που διακινούνται στην καρδιά της πρωτεύουσας και ιδιαίτερα στο εμπορικό τρίγωνο είναι πλέον ελάχιστα μετά και την πρόσφατη αναμόρφωση του οδικού δικτύου, καθώς κύριο μέλημα αποτελεί η πεζίνα διακινούνται στην πόλη απρόσκοπτα απολαμβάνοντας τις ομορφιές της. Λειτουργικά, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, από τρεις λωρίδες για αυτοκίνητα, σήμερα στη Λεωφόρο Μακαρίου υπάρχουν δύο λεωφοριολωρίδες και μόνο δικαιούχοι δικαιούνται με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Προσπαθούμε να μειώσουμε δηλαδή την κίνηση ιδιωτικών αυτοκινήτων, δημιουργώντας ένα χώρο, αντιλαμβάνομαι μικρό, χαμηλών ρήπων. Χρειάζεται να κτιστεί ένα δίκτυο δημόσιων μεταφορών. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι το λεωφορείο. Για να καταστεί το λεωφορείο πιο αξιόπιστο μέσον, μιλώ χρονικά, όχι μηχανικά, από το αυτοκίνητο, χρειάζεται λεωφοριολωρίδες πάνω στις οποίες να διακινείται εκτός του γενικού κυκλοφοριακού. Τα έργα συνεχίζονται όχι μόνο στο εμπορικό τρίγωνο, αλλά σε όλο το κέντρο της Λευκωσίας, καθιστώντας την μια σύγχρονη και αξιοζήλευτη πρωτεύουσα.